σε αυτή την πόλη των 2.300 χρόνων, του 1.000.000 ανθρώπων, των 4 πανεπιστημίων και της μεγαλύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτή την ακτή της ηλιόλους της Μεσογείου, απέναντι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, στα καταγάλανα νερά του κόλπου, δημιουργούμε ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα καινοτομίας στον κόσμο. Έναν χώρο συνάντησης της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι το Πάρκο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Thessintec. Σε αυτόν τον χώρο, σε αυτά τα εργαστήρια, τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες συναντήσεων και τα γραφεία θα συνεργάζονται και θα δημιουργούν 7.000 άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Εδώ, στο πάρκο, δίπλα στο κανάλι, στο Dock 3, θα πίνουν τον καφέ τους ή θα σχεδιάζουν τις εξορμήσεις τους στις ακτές της Χαλκιδικής και του Ολύμπου. Αυτό που τώρα έχει σημασία είναι το αντικείμενο της έρευνάς τους. Οι τεχνολογίες που περιμένουμε από αυτά τα εκπληκτικά μυαλά. Ας δούμε μαζί τι ετοιμάζουν. Η ομάδα σχεδιασμού οργάνωσε την ανάπτυξη και την προστιθέμενη αξία του πάρκου προς την ελληνική και διεθνή κοινότητα καινοτομίας σύμφωνα με τις συστατικές αρχές των τεχνολογικών πάρκων τέταρτης γενιάς. Για το σχεδιασμό αξιοποιήθηκε η πολυετής εμπειρία της Παγκόσμιας Ένωσης Τεχνολογικών Πάρκων ΙΑΣΠ, η οποία ήταν δίπλα στο εγχείρημα του Thessintec από την αρχή. Η καινοτομία απαιτεί σύνθεση, οικοσύστημα και αντίληψη της τεχνολογίας. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να απλουστεύσει τις ζωές μας. Στο Thessintec δημιουργούμε το απαραίτητο οικοσύστημα για το Deep Tech, αλλά και για την συνεργασία με την ελληνική εφαρμοσμένη έρευνα. Για μας στην Κλέμαν, η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη για τη διαρκή ανάπτυξή μας. Ταυτόχρονα, σε ένα άκρος ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες έχουν την ανάγκη για την ανάπτυξη εφαρμοσμένης τεχνολογίας και καινοτομιών που θα παράγονται στον εθνικό χώρο σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, αλλά και ερευνητικά κέντρα της χώρας. Η συνεργασία του Thessintec με το Texas A&M στην περιοχή του Logistics για την ανάδειξη αυτών των νέων τεχνολογιών θα μπορεί να συνάδει και να προσφέρει στρατηγικά στον εθνικό σχεδιασμό έρευνας και ανάπτυξης της Ελλάδας ως ανάδειξή της σαν ευρύτερη περιφερειακή δύναμη έρευνας και ανάπτυξης. Η Εθνική Τράπεζα και το NBG Business Seeds έχουν στηρίξει από την αρχή τη δημιουργία του Thessintec. Η συνεργασία με τους φορείς και τα στελέχη του Thessintec μας κάνουν να πιστεύουμε για την αναγκαιότητα της πρωτοβουλίας καθώς και για την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη χώρα μας, για τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Thessintec αναπτύσσεται ως Smart City District και ως υποδομή καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι πολίτες γύρω από την περιοχή του πάρκου αποκτούν ψηφιακή πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε κήπους, χώρους αναψυχής και εκπαίδευσης, αλλά και σε περιοχές όπου θα επιδεικνύονται αποτελέσματα βιομηχανικής έρευνας. Το Thessintec είναι ready για τις λύσεις των έξυπνων και ανθεκτικών πόλεων του μέλλοντος. 6 mega projects είναι ήδη σε λειτουργία και ακόμη 4 βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού. Εκατοντάδες επιστήμονες εργάζονται ήδη στα projects αυτά, ενώ όσο περιμένουν να στεγαστούν στο πάρκο. Το ίδιο περιμένουν πάνω από 100 οργανισμοί και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που έχουν ήδη δεσμευτεί να μεταφέρουν εδώ τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξής τους. Και δεν είναι οι μόνοι. Η Δήμη της περιοχής, η ίδια η πόλη της Θεσσαλονίκης, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η Ελλάδα ολόκληρη, περιμένει το μεγάλο αυτό έργο. Η Ελλάδα ολόκληρη έχει ανάγκη και περιμένει την ολοκλήρωση του Κέντρου Καινοτομίας Thessintec. Όχι μόνο για το 1 δισεκατομμύριο περίπου επενδύσεις που βεβαιωμένα θα αποδώσει στα επόμενα 8 με 10 χρόνια, αλλά γιατί θα αλλάξει ριζικά και την Ελλάδα. Θα αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο από κρατικοδίαιτο και επιδοτούμενο σε διεθνώς ανταγωνιστικό. Σε αυτή την πόλη, σε αυτό το κέντρο καινοτομίας, συναντώνται η επιχειρηματικότητα και η επιστημονική έρευνα για να δημιουργήσουν τεχνολογίες και προϊόντα που θα βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων και τη σχέση μας με το περιβάλλον.
έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Πολιτείας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και όλων των φορέων της περιοχής. Χρειάζονται και τη δική σας. Σας θέλουμε κοντά μας.